όπου εκεί έχουμε, τώρα διαβάζω σήμερα τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ για τις ανακρίσεις του διοικητή των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν. Ψάχνουν να βρουν αυτό το Βαθύλ Αρίγκη, πτέραρχε, που έδωσε πληροφορίες στο Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι ο συγκεκριμένος, είναι κάποιος άλλος, που αν το ξέρω κιόλας. Κοιτάξτε να δείτε, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση το πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ και τι χτύπημα θα είναι εκείνο το οποίο θα επιφέρει στην Περσία, στο Ιράν. Συζητήθηκε αν θα χτυπηθούν τα πυρηνικά, συζητήθηκε αν θα χτυπηθούν πετρελοπαραγωγικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού ενέργειας και τι φθορά μπορεί να επιφέρουν. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ πιθανό και πιθανότερο από αυτά που συζητάμε, είναι να χτυπήσουν, όπως χτυπήθηκε ο Νασράλα, να χτυπήσουν τη συνηγεσία του Ιράν, κάποιον πρόεδρο, υπουργό. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, πώς μπορεί να φτάσουν και στον ηγέτη. Αυτά λοιπόν είναι σε θέση να τα κάνει το Ισραήλ. Απέδειξε ότι είναι σε θέση να τα κάνει. Δεν ξέρουμε κατά πόσον έχει διαβρώσει, πόσο έχει εισχωρήσει βαθιά στους φρουρούς της Επανάστασης. Και αυτό το γεγονός που ψάχνουν ήδη στην Βηρυτό, και εννοούμε τον εκπρόσωπο των φρουρών εκεί, που ουσιαστικά τον υποπτεύονται ότι ήταν αυτός που έδωσε τον Νασράλα, δεν αποκλείεται να είναι αληθινό, διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν τέτοια πληροφόρηση και να χτυπάνε σε συγκεκριμένες... Με ακρίβεια, πτέραρχε, με ακρίβεια είχαν το κτίριο, είχαν τα πάντα. Ακριβώς, μα το έχουν κάνει 3-4 φορές, ναι, αυτό. Δηλαδή δεν είναι να πείτε ότι έγινε μία, ότι είχαν... 3-4 σημαίνει ότι είχε διαβρωθεί το σύστημα και από ό,τι λένε όλοι δεν προήλθε μέσα από την Χεσμπολάχ, δεν είναι το πρόσωπο μέσα εκεί, είναι μάλλον από τους φρουρούς της Επανάστασης. Άρα υπάρχουν φόβοι και στο Ιράν πλέον. Να δούμε. Εξάλλου το απέδειξαν με την δολοφονία του Χανίγκε. Το σκουπίσαν μέσα στο κέντρο, στο Ιράν, στην Τεχεράνη. Είναι δυνατόν. Μάλιστα. Άρα δεν αποκλείεται, και επειδή αυτό θα είναι πραγματικά και κέριο χτύπημα εις βάρος του Ιράν, εάν συμβεί, παραπάνω από το να πλήξουν τις εγκαταστάσεις πετρελαϊκής σε τα πυρηνικά, διότι να είμαστε ξεκάθαροι, τα πυρηνικά δεν είναι εύκολο να χτυπηθούν. Ούτε τη δυνατότητα την έχουν οι Ισραηλινοί σε όπλα να χτυπήσουν τις εγκαταστάσεις όλες. Μπορούν να χτυπήσουν κάποιες επιφανειακά, άρα δεν επιφέρουν καταστροφή στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ούτε και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μπορούν, διότι αντιλαμβάνεσαι τι συνέπειες έχει αυτό εάν κλείσει το κόλπο του Ορμούζ Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε, έχει παγκόσμια συνέπειση. Είναι δύσκολα. Και νομίζω ότι και η Αμερική έχει πει στον Νετανιάχου ότι του έχει βάλει ένα φρένο για αυτούς τους δύο στόχους. Έτσι θεωρώ. Εάν θεωρήσουμε ότι την Αμερική δεν την ακούει ο Νετανιάχου, πέφτουμε σε αυτά που σας είπα πριν. Διότι από ό,τι έχει αποδείξει ο Νετανιάχου, μάλλον δεν τους λογαριάζει σε αυτή τη φάση, την προεκλογική, που είναι λίγο έτσι περίεργη στην, ναι, Αμερική. Και είναι γνωστό ότι έχει κοστίσει πολύ στο Δημοκρατικό Κόμμα όλη αυτή η στάση του Νετανιάχου και η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος απέναντι στο Ισραήλ. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύο πλευρές και στην Αμερική. Αυτή που είναι η σκληρή, το λόμπι το Ισραηλινό, το οποίο είναι πάντα δίπλα στο Ισραήλ, αλλά είναι και οι άλλοι ψηφοφόροι που σου λένε τι γίνεται εκεί πέρα. Εδώ γίνεται μια γενοκτονία, έτσι φαίνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και το εκμεταλλεύεται ο Νετανιάχου, γιατί ακριβώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν έχει υπάρξει τόση διάρκεια πολέμου ενός έτους στην περιοχή. Πάντα σταματάγανε υπό τη διεθνή καταγραφή οι Ισραηλινοί οποιαδήποτε επιχείρηση είχαν. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Μάλιστα. Εκτιμάται ότι θα είναι γρήγορα, σύντομα το χτύπημα του Ισραήλ, γιατί μια καθυστέρηση βλέπω. Δεν ξέρω τι εκτιμούν, τι ζυγίζουν. Κοιτάξτε, αν λάβουμε υπόψη ότι χθες ελήφθη η απόφαση για να χτυπήσουν ουσιαστικά από το Συμβούλιο. Από το Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο. Εάν πρόκειται για αεροπορικό χτύπημα, δεν είναι κάτι απλό που μπορεί να ξεκινήσουν μια. Γιατί φαντάζεστε ότι αν αεροπορικό χτύπημα για να διανύσει και να περάσει από τις χώρες που είναι η Ορδανία, η Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, να πάρει τις άδειες, εάν αυτά τα αεροσκάφη, εάν αυτές οι χώρες ξέρουν ότι οι στόχοι είναι πετρελαϊκοί και θα έχουν αυτοί συνέπειες, ή ότι θα είναι πυρηνικοί και ότι θα έχουν συνέπειες, λογικά δεν θα επιτρέψουν τη διέρευση. Άρα λοιπόν, το να συντονίσεις μια τέτοια επιχείρηση με πολλά αεροσκάφη, με αεροσκάφη που θα κάνουν ανεφοδιασμό στον αέρα, από πού θα πέσουν τα όπλα, πώς θα ξεπεράσεις την άμυνα του Ιράν κτλ. Τη στιγμή κατά την οποία αυτή τη στιγμή το Ιράν περιμένει την επίθεση. Άρα περιμένει όλα τα σενάρια, τα έχουν μελετήσει. Επίσης έχουν και την στήριξη πλέον της Ρωσίας και την ενημέρωση της Ρωσίας και την προειδοποίηση με δορυφόρους. Άρα δεν είναι ακριβώς όπως τις προηγούμενες φορές τους ευνηδίασε.
Άρα, αν πρόκειται να γίνει στις επόμενες μέρες ή στο επόμενο ένα μήνα για παράδειγμα, θα είναι ενεγρηγόρηση και θα τους περιμένουν. Γι' αυτό σας λέω ότι ενδεχομένως το χτύπημα να είναι στα πλαίσια αυτά, αλλά νασράλα. Μάλιστα. Γιατί τα υπόλοιπα είναι δύσκολα. Κατάλαβα από τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα. Τρέλαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπανικολάου, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και